Σήμερα στη Βουλή κατατίθεται ο προϋπολογισμός για το επόμενο έτος, ότι περιλαμβάνει αρκετά, τουλάχιστον όπως λέει το Υπουργείο. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, δεν κάνει να το ξεχνάμε αυτό. Η επιχειρηματική κοινότητα, επαγγελματικοί φορείς αλλά και οι επιστημονικοί φορείς κατεβαίνουν σε απεργιακή κινητοποίηση πανελλαδική αύριο, που ο μήνας έχει 22. Μην ξεχνάτε τις δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη από τα χθες, που εμφανίστηκε βέβαιος ότι η ελληνική οικονομία θα επιτύχει στο τέλος του έτους το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα. Ερωτηθείς για πιθανές αλλαγές στο νέο τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Ωστόσο προσθέτει ότι όποιες αλλαγές θα είναι σημειακές, επισημένοντας πως η πολιτεία δεν μπορεί να συνεχίσει να ευλογεί την φοροδιαφυγή. Παράλληλα, έδειξε να μην συμμερίζεται τις ανησυχίες της Τράπεζας της Ελλάδος για νέα αύξηση των κόκκινων δανείων λόγω πληθωρισμού και υψηλών επιτοκίων, λέγοντας ότι δεν φαίνεται ότι στον ορατό ορίζοντα θα έχουμε νέα ανοδότος. Χθες παρέπεψα τον κύριο Υπουργό να ρωτήσει την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, λέγοντας ρωτήστε την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης και την κυρία Μελάκη για το ποια είναι η εικόνα με τα κόκκινα δάνεια, ποια είναι η εικόνα με τους πληστηριασμούς, και μετά ελάτε να μας πείτε αν συμμερίζεστε ή όχι, και μακάρι να είναι διαφορετικά τα πράγματα με βάση τις ανησυχίες της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, κυρία Μελάκη? Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα στο σταθμό σας, καλημέρα στην Κρήτη. Βεβαίως είναι τα πράγματα διαφορετικά, εμείς τα βλέπουμε πολύ διαφορετικά. Εμείς είμαστε μέσα στην κοινωνία, μέσα στο λαό, βλέπουμε την καθημερινή φτώχεια, την καθημερινή ανέχεια, τον κόσμο που κλαίει, τον κόσμο που νιώθει άσχημα. Τι να πούμε, για τα κόκκινα δάνεια θα πάει ο κόσμος να πληρώσει δάνεια ή θα κοιτάξει να δει πώς θα αντέξει την ακρίβεια, φτώχεια που την αγορά γενικά. Εμείς προτείνουμε στον κόσμο, βεβαίως δεν είναι λογικό να μην πληρώνει τα δάνειά του, αλλά λογικό είναι να τρέφει την οικογένειά του. Δεν μπορούμε να βλέπουμε ανθρώπους να έρχονται στο γραφείο μας και να λένε ότι πεινάνε. Δηλαδή νιώθουμε και εμείς άσχημα όταν έρχονται συνταξιούχοι και πρώην συνταξιούχοι τραπεζών και μας λένε ότι πεινάω, δεν έχω να φάω, δεν μπορώ να πληρώσω ακόμα και 2.500 που χρωστάω. Καταλαβαίνετε τώρα... Νομίζω όμως, κυρία Μελάκη, νομίζω ότι κακώς αναφερόμαστε μόνο στους συνταξιούχους. Το λέω με ποια έννοια? Ότι αυτό με την ανέχεια, την ακρίβεια, τα χρήματα τα οποία έχουν τελειώσει, ότι αφορούν πλέον τους πάντες, τον καθένα από εμάς, έτσι. Με αυτή την έννοια το λέω. Αλλά είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που εντάξει είναι ακόμα ενεργός και βέβαια με την κυβέρνηση, με τους κυβερνητικούς οι οποίοι μας λένε να δουλεύουμε όλη μέρα. Αυτό δηλαδή, και να μην ξεκουραζόμαστε καθόλου. Γι' αυτό αναφέρομαι στους συνταξιούχους οι οποίοι δεν μπορούν βέβαια κοιτάξουν να τους βγάλουν εκεί τη φορολόγηση για να τους έχουν και αυτούς να δουλεύουν. Μα πού να βρούμε δηλαδή και ποιος θα τους πάρει? Κυρία Μελάκη, γιατί... να πάμε σε αυτό που σας ρώτησα, σας παρακαλώ. Έχουμε αύξηση κόκκινων δανείων εξαιτίας της φτώχειας, της ανέχειας, της ακρίβειας και όλα τα υπόλοιπα, με τον κόσμο να μην μπορεί να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του. Έχουμε αύξηση των πληστηριασμών, συνεχίζονται με τον ίδιο ρυθμό. Είσαστε οι μόνοι που μπορείτε να απαντήσετε. Η αλήθεια είναι αυτό, ότι έχουμε όχι απλό... Δηλαδή ο κόσμος σταμάτησε, δεν μπορεί, αυτό δεν είναι αύξηση, δεν πληρώνει. Δεν μπορεί να πληρώσει, αυτό λέμε, δεν μπορεί να πληρώσει. Τα κόκκινα δάνεια έχουν πολλαπλασιαστεί. Αυτό είναι το ζητούμενο, ότι δεν μπορεί να πληρώσει ο κόσμος. Η ακρίβεια είναι ανέλεκτη. Και το βλέπουμε και οι ίδιοι καθημερινά, παίρναμε ένα προϊόν
μία αλφα τιμή και τώρα είναι τριπλάσια. Ε, τι να λέμε τώρα, εμείς συμφωνούμε με την Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα δούμε χειρότερα πράγματα. Τώρα αν είναι ο κύριος ο υπουργός ο αισιόδοξος ότι θα ταράξει τα πάντα και όλα αυτά, δεν γίνεται. Βεβαίως πρέπει να γίνει μία κατανομή, ας πούμε, των φόρων, να φορολογούνται κάποιοι. Και βεβαίως και εμείς οι πολίτες έχουμε ευθύνη, όχι όλοι βέβαια, γιατί δεν μπορώ να βάλω στην ίδια ζυγαριά συνταξιούχους και μισθωτούς που φορολογούνται πριν πληρωθούν, αλλά και επαγγελματίες ας δούνε διαφορετικά τα πράγματα, μην γερδοσκοπούνε και όχι οι ντόπιοι, γιατί έχουμε εδώ, δεν είμαστε μόνο ντόπιοι επαγγελματίες και επιχειρηματίες, εδώ βάλαμε λέει για επενδύσεις, να φέρουμε δηλαδή ανθρώπους να καταλάβουν τις επιχειρήσεις, τις ελληνικές επιχειρήσεις, να μην έχουμε εμείς τίποτα και να είμαστε δούλοι, στην ουσία δούλοι. Γιατί όταν δεν υπάρχουν επιχειρηματικότητα, ελληνική επιχειρηματικότητα, εννοείται ότι θα έρθουν ξένες επιχειρήσεις, θα τις πάρουν κόψα χρονιά στις ελληνικές επιχειρήσεις όπως γίνεται και το ξέρουμε, και οι Έλληνες δεν θα μπορούν να επιχειρήσουν. Θα γίνουν υπάλληλοι, ό,τι ακριβώς καταγγέλει και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ηρακλείου, όπως επίσης και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών από τα Χανιά. Πληστηριασμοί με τον ίδιο ρυθμό ανάσα ή αποφάσεις της δικαιοσύνης, κυρία Μελάκη. Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα και εμείς μέχρι προχθές ευλογούσαμε τη δικαιοσύνη, γιατί λέγαμε μονόδρομος είναι η δικαιοσύνη, εκεί θα βρούμε το δίκιο μας. Αλλά πρόσφατα ένας συμπατριώτης από το Ηράκλειο μας έστειλε μία απόφαση, δικαστική απόφαση από το Ελληνοδικείο, και εκεί πραγματικά πόνεσε η ψυχή μας. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μία ανεργία, ο άντρας είναι άνεργος, η σύζυγος είναι ανάπηρος και τρέφονται από το εθνικό εισόδημα με δύο παιδιά τα οποία είναι έφηβα, και τρέφονται από, από την πρόνοια. Εκεί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι δικαστής δεν δικαίωσε τους οφειλέτες, οι οποίοι δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, δεν έχουν κατοικία, δεν έχουν τίποτα, παραφιλοξενούνται στα πατρικά τους σπίτια. Εκεί δεν μπορώ να το καταλάβω και πραγματικά πόνεσα και δεν θα ήθελα τέτοιες αποφάσεις, δεν θέλω αυτή τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι να βλέπει το προσδοκούμενο. Δηλαδή, ο άντρας ήταν ναυτικός, δούλευε. Είχε δουλειά και πήρε το δάνειο. Δεν μπορείς, κυρία δικαστή, τώρα να μας λες γιατί δανείστηκε αφού δεν μπορούσε να πληρώσει. Αφού τότε είχε δουλειά, πλήρωνε, δανείστηκε όπως όλος ο κόσμος. Λοιπόν, πρέπει η δικαιοσύνη να έχει ανοιχτά τα μάτια της, διότι σε αυτήν προσδοκούμε, σε αυτήν στηριζόμαστε, γι' αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από τη δικαιοσύνη για μας, αλλά θέλουμε να έχει ανοιχτά τα μάτια της και να δικαιώνει τον κόσμο. Είναι μια απόφαση, ωστόσο, που μπορεί να πόνεσε, αλλά είναι μια απόφαση που ήρθε μέσα στις πολλές, οι οποίες είναι υπέρ των δανειοληπτών, κυρία Μελάνκη, δεν κάνει να το ξεχνάμε αυτό. Αυτό γι' αυτό εμείς χιλιάδες φορές το πρώτο που κάνουμε είναι να ευχαριστούμε τους δικαστές, τους κριτικούς δικαστές που 10 χρόνια μας στηρίξανε, αλλά πάλι και αυτό το θεωρώ ολίσθημα. Γι' αυτό το αναφέρω, γιατί δεν το περίμενα σε μια αδύναμη οικογένεια να αφαιρθούν έτσι. Τέλος πάντων, προσδοκούμε ότι ήταν όπως μια ακραία περίπτωση, μια μοναδική περίπτωση. Εμείς πιστεύουμε στη δικαιοσύνη και το μόνο που σαν ένας καταναλωτών Κρήτης στηρίζουμε το δίκαιο από όλες τις μεριές, όποιος έχει δίκαιο, δηλαδή είτε επιχειρηματίας, είτε επιστωτής, είτε ακόμα και ο φιλέτης έχει δίκαιο, αυτό να στηρίζουμε. Μας έχει τα μάτια της ανοιχτά, όπως είπατε πριν από λίγο και το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να ελέγχει όλες τις παραμέτρους, για να μην υπάρχουν αδικίες, γιατί όπως είπατε πόνος ψυχής ήταν πραγματικά αυτή η απόφαση. Κυρία Μελάκη, πολύ περισσότερο οι πληστηριασμοί σε πρώτη κατοικία, πολύ περισσότερο οι πληστηριασμοί σε επαγγελματικές στέγες, με βάση τις δικές σας καταγραφές ως Ένωση Καταναλωτών, τι έχετε? Εκείνο που θα πούμε ήταν ότι υπήρξε λάθος
να πουλήσουν τα δάνεια των ανθρώπων, των πολιτών, των επιχειρηματιών σε αυτές τις εταιρείες. Δηλαδή να περάσουν στα κερδοσκοπικά κέντρα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, γιατί εμείς ζητήσαμε σαν Ένωση να τα δώσουν στους πολίτες με το ίδιο σκεπτικό, δηλαδή ένα 10-20% να πληρώσει ο κόσμος και τα υπόλοιπα να διαγραφούν όπως τα πουλήσανε στις εταιρείες. Τώρα έρχονται οι εταιρείες, δεν έχουν ούτε ψυχή ούτε τίποτα, πιέζουν, εκβιάζουν, φοβίζουν, φτάνουν στον πληστηριασμό. Ανεξάρτητα αν είναι η πρώτη σου κατοικία, ανεξάρτητα αν είσαι γέροντας, ανεξάρτητα αν είσαι άνεργος, δεν υπολογίζουν το κοινωνικό κομμάτι, δεν το έχουν καθόλου σε προτεραιότητα. Εκείνο που κοιτάζουν και αποσκοπούν είναι ο πληστηριασμός και το έχουν μεθοδεύσει. Υπάρχει μέθοδος και μας την έχουν πει κάποια από αυτές τις εταιρείες, διότι σε αυτές τις εταιρείες δουλεύουν άνθρωποι, ότι πήραν αυτά τα δάνεια από τις τράπεζες. Έχουν μισθώσει, έχουν μάλλον συμβάλει με δικηγορικά γραφεία, δικηγορικές εταιρείες, οι οποίες το πρώτο που κάνουν είναι να στέλνουν εξώδικα, αμέσως έχουν ετοιμάσει διαταγή πληρωμής που είναι ένας εκτελεστός τίτλος, δηλαδή γίνεται κατάσκευση και άμεσα πληστηριασμός. Τα χρήματα που πληστηριάζουν το κάθε ακίνητο είναι πολύ χαμηλά, ώστε να μπορούν να τα πουλήσουν. Είναι πολύ χαμηλά, πολύ χαμηλά από την αντικειμενική αξία και την εμπορική, και εκεί έρχεται η δικαιοσύνη και εκεί μας δικαιώνει η δικαιοσύνη και εκεί βάζει ένα stop. Δεν μπορεί ένα σπίτι το οποίο έχει αξία 200.000 να εκπληριάζει το 80.000. Μάλιστα. Είναι δηλαδή, είναι αντίστροφα. Και εκεί δικαιωνόμαστε. Δηλαδή θέλουμε δικαστικά μέτρα, αλλά το δύσκολο είναι ότι δεν έχουν οι πολίτες χρήματα να πάνε στη δικαιοσύνη. Δηλαδή δεν είναι και χωρίς η δικαιοσύνη. Υπάρχει μια μέρημνα ότι μπορούν να πάρουν δικηγόρο παινίας, αλλά δεν είναι παίνει, δεν είναι φτωχοί. Δηλαδή έχουν ένα σπίτι, έχουν ένα μισθό, αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτά τα λίγα. Τα έξοδα είναι μεγάλα ακόμα και για την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Εκεί θα έπρεπε να υπάρχει μια ολιστική παρέμβαση, αλλά δυστυχώς είναι ο καθένας από εμάς αφημένος στη δική του την τύχη για να μπορεί να παλεύει. Κυρία Μελάκη, εμείς το πήραμε το μήνυμα, το οποίο νομίζω αποστέλλεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον καθένα από εμάς προς τον Υπουργό, με την αισιοδοξία του, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, όπως επίσης και τον Πρωθυπουργό. Να ευχηθώ επίσης χρόνια πολλά σε όλους σας σήμερα στα Χανιά, γιατί έχετε την τιμητική σας. Γιορτάζει η Παναγιά, ναι, πολύ ωφός. Χρόνια πολλά σε όλα τα Χανιά, στην πόλη των Χανίων, στην προστάτηδά μας, στην Παναγιά μας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία και αισιοδοξία. Και φυσικά δεν τα παρατάμε, γιατί ο αγώνας συνεχίζεται. Σωστά. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Μελάκη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Από καλημέρα τον 984.